Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα βίντεο που σας έχω τάξει εδώ και αρκετό καιρό και μου λέτε πότε θα το κάνεις, θέλουμε να δούμε αυτή τη νέα πρέσα και ποια είναι και ήρθε καιρός, θα σας δείξω, θα σας μιλήσω μάλλον για τη νέα πρέσα που έχω πάρει και την έχω λατρέψει, είναι καταπληκτική, αλλά θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε και αυτές τις πολύ ανάλαφρες βούκλες στα μαλλιά σας, μόνες σας στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να πάτε στο κομμωτήριο. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Θέλω πρώτα μόνο να σας πω τα προϊόντα που χρησιμοποιώ εγώ για την περιποίηση των μαλλιών μου, αλλά και την πρέσα την οποία χρησιμοποιώ. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο πρώτα τι να σας δείξω. Θα σας δείξω τα προϊόντα, μιας και είναι πιο γρήγορα. Το Α και το Ω, πριν ξεκινήσετε να κάνετε κάποιο χτένισμα στα μαλλιά σας, είναι να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν θερμοπροστατευτικό. Θα σας γράψω από κάτω ποια είναι όλα τα προϊόντα που θα σας δείξω. Μην ξεχνάτε με τίποτα. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε πιστολάκι ή πρέσα, να ψεκάζετε τα μαλλιά σας ή να βάζετε κάποιο λαδάκι το οποίο είναι θερμοπροστατευτικό ή οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάνε. Σίγουρα δεν βοηθάνε στο 100%, αλλά κάτι γίνεται. Επίσης, δεν έχω σταματήσει χρόνια τώρα, θα έχετε βαρεθεί να το βλέπετε από μένα, να χρησιμοποιώ το μυθικό όλιο, το οποίο το λατρεύω. Θα το χρησιμοποιήσω μόλις ταμπονάρω τα μαλλιά μου και λίγο πριν χθενιστώ, αφού του έχω βγει από το μπάνιο, θα βάλω δύο πατήματα και θα πλώσω από λίγο πιο κάτω από τη ρίζα μέχρι τις άκρες. Και αφού τελειώσω το styling, έχω τελειώσει το χτένισμά μου, θα χρησιμοποιήσω ένα νέο λαδάκι, το οποίο τώρα το έχω ανακαλύψει και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τη Schwarzkopf, αυτό εδώ. Βάζω πάρα πολύ μικρή ποσότητα στις παλάμες μου, τρίβω τις παλάμες μου πάντα, θα σας το πω και πιο κάτω αυτό, θα σας εξηγήσω και γιατί πιο κάτω και μετά βάζω πάνω στα μαλλιά μου για περισσότερη λάμψη και πάντα το βράδυ πριν κοιμηθώ, δεν υπάρχει να μην γίνει, όπως βάζω την ενυδατική κρέμα στο πρόσωπό μου, βάζω και την ενυδατική κρέμα στα μαλλιά μου, η οποία μου τελειώνει και πρέπει οπωσδήποτε να παραγγείλω. Είναι από την εταιρεία Φύτο. Είναι η κρέμα Φύτο 7, είναι πολύ ενυδατική και βοηθάει πάρα πολύ στις άκρες, τις ενυδατώνει έτσι ώστε να μην σπάνε πολύ εύκολα. Σίγουρα όταν χρησιμοποιούμε θερμότητα στα μαλλιά μας, είτε αυτό είναι πιστολάκι είτε αυτό είναι πρέσα, οι άκρες σπάνε. Όσο καλή πρέσα και να έχουμε, οι άκρες δυστυχώς σπάνε, αλλά το θέμα είναι να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να μην σπάνε οι άκρες. Οπότε χρησιμοποιούμε τα καλύτερα προϊόντα που μπορούμε και το καλύτερο προϊόν styling, όπως η συγκεκριμένη πρέσα. Αυτή είναι και η βούρτσα που χρησιμοποιώ εγώ αυτό το διάστημα και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σας γράψω από κάτω και αυτή από που είναι, γιατί θα σας αρέσει σίγουρα το στυλ της. Και πάμε τώρα στην πρέσα, όπου με έχετε χίλια ερωτήσει για ποια πρέσα σας αναφέρω στα προηγούμενα βίντεο. Εν τω μεταξύ, διαπίστωσα ότι πάρα πολλά κορίτσια ψάχνουν τα πρέσα αυτό το διάστημα. Λοιπόν, η πρέσα που θα σας δείξω, ναι, δεν είναι μια οικονομική πρέσα. Είναι αρκετά ακριβή, αλλά είναι μία πρέσα η οποία την ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι sponsor το βίντεο, ούτε από την εταιρεία, ούτε από το e-shop που την αγόρασα, καμία σχέση. Κάνω το βίντεο καθαρά και μόνη μου, χωρίς να υπάρχει κάποιος χορηγός. Θέλω να σας πω ότι είναι από την εταιρεία GHD, Platinum Plus. Την είχα γνωρίσει στο κομμωτήριο της Σύσης πριν κάποιους μήνες που είχα πάει να βάψω τα μαλλιά μου. Είδα την πρέσα και όταν την ακούμπησε η Σύση πάνω στον πάγκο, συνειδητοποίησα ότι η συγκεκριμένη πρέσα δεν έχει κουμπί για να ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Και έμεινα. Λέω, τι γίνεται. Έχω συνηθίσει όλες οι πρέσες που έχουν περάσει από τα χέρια μου. Υπάρχει κουμπί που ρυθμίζει τη θερμοκρασία και φτάνει μέχρι νομίζω και 2,40. Έχουν περάσει πρέσες από τα χέρια μου. 2,30 ή 2,40 είναι, τώρα δεν θυμάμαι. Ή 2,30 ή 2,40. Και με ενημέρωσε πάνω στο θέμα της πρέσας εσείς, η κομμωτριά μου, για όσες δεν γνωρίζετε, περί τίνος πρόκειται αυτή η πρέσα. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και όταν γύρισα σπίτι, μπήκα στο Google και άρχισα να γουγκλάρω για την πρέσα. Σαν τρελή. Την ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή, οπότε κατάφερα να την αγοράσω. Είναι αυτή εδώ, η οποία κυκλοφορεί και σε μαύρο και σε λευκό και σε rose gold. Εγώ έχω πάρει την πιο τελευταία μέχρι τη μέρα που την παρέγγειλα, τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει και κάποια πιο νέα. Έχω πάρει την Platinum Plus, είναι πολύ ωραία, έχει περιστρεφόμενο καλώδιο το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και θέλω να σας πω γιατί την επέλεξα και γιατί έκανα τέτοια επένδυση στο να αγοράσω μια τόσο ακριβή πρέσα. Ο ένας λόγος είναι ότι διάβασα παντού και είδα παντού ότι γλιτώνεις μέχρι και το 70% φθοράς από μια απλή κοινή πρέσα στα μαλλιά σου. Και αυτό γίνεται γιατί η πρέσα φτάνει μέχρι 180 βαθμούς. Τώρα μιλάμε αν χρησιμοποιείς την άλλη πρέσα στους 230 και 240, έτσι. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό και λογικό. Οπότε δεν έχει να το ρυθμίσεις, απλά έχει ένα κουμπί on-off, δεν έχει τίποτα άλλο. Κάνει ένα ανοίγμα με το που την ανοίξεις για να καταλάβεις ότι έχει ανοίξει και με το που φτάσει τους 185 βαθμούς σε όλο
το μήκος, πλάτος, πείτε το πώς θέλετε, της πλάκας, τότε ακούγεται άλλος ένας ήχος ο οποίος θέλει να σου πει ότι είμαι έτοιμη, μπορείς να ξεκινήσεις να με χρησιμοποιείς. Αυτό γίνεται μέσα σε 10-20 δευτερόλεπτα, δεν το έχω χρονομετρήσει, αλλά γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, με το που την βάλω, με το που την ανάψω, μέχρι να χτενιστώ, έχει πιάσει θερμοκρασία η πρέσα. Έχει συγκεκριμένη και μία τεχνολογία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Αν θέλετε, θα σας βάλω το link από κάτω για να μπείτε να δείτε, όπου ρυθμίζει την ισχύ ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών σας. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Σίγουρα εννοείται πως και η συγκεκριμένη πρέσα θα κάνει κάποια φθορά. Δεν μπορούμε. Οποιοδήποτε προϊόν θερμότητας και να βάλετε στα μαλλιά σας, κάποια φθορά θα υπάρξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά προσπαθώ τουλάχιστον να την ελαχιστοποιήσω όσο μπορώ. Και αυτή η πρέσα είναι ιδανική για αυτή την κατάσταση, γιατί έχω μια πρέσα στο σπίτι όπου δεν θα πάει το χέρι μου να τη δυναμώσω τη θερμοκρασία και να τη φτάσω στους 240 βαθμούς. Πάντα το έκανα αυτό με όλες μου τις πρέσες εγώ, το παραδέχομαι. Γενικότερα η λαβίτη είναι ωραία, το ότι περιστρέφεται το καλώδιο εννοείται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικότερα θέλω να σας πω ότι οι πλάκες είναι πάρα πολύ ωραίες, τοποθετημένες και το μαλλί γλιστράει πάνω πάρα πολύ ωραία, είναι σαν να μην περνάς τίποτα. Είναι η πρώτη πρέσα που νιώθω τόσο ωραία, το ένιωθα και στο κομμωτήρι της Ίσης και η αίσθηση του πώς γλίστραγε η πρέσα πάνω στα μαλλιά μου με έκανε να την κοιτάξω και να μου τραβήξει την προσοχή. Θέλω να σου πω ότι ήξερα την εταιρεία σαν εταιρεία, την GHD. Δεν είχα ποτέ προϊόντα στο σπίτι, δεν γνώριζα τίποτα παραπάνω για εκείνη, δεν είχα μπει καν στον κόπο γιατί πιστολάκι είχα, πρέσα είχα και είπα: OK, για ποιο λόγο να ψάξω. Αλλά μόλις ήρθα σε πρώτη επαφή με την πρέσα, με έκανε να τρέξω να δω, να ανοίξω το Google και να ψάξω, να διαβάσω. Γενικότερα έχει και άλλα πράγματα τα οποία μπορείτε να διαβάσετε για αυτή την πρέσα, τώρα δεν τα θυμάμαι όλα. Θα σας βάλω το link όπως σας είπα να μπείτε να ρίξετε μία ματιά. Πριν ξεκινήσω το χτένισμα, το ξέρω ότι έχω κάνει τεράστια εισαγωγή, αλλά ήθελα να σας κάνω και ένα review για την πρέσα όπως σας έχω τάξει, αλλά και για τις μπούκλες. Θέλω να σας πω ότι εγώ την έχω πάρει από το Look Fantastic, είναι ένα e-shop για όσους δεν το γνωρίζουν, το οποίο έρχονται από Αγγλία, δεν περνάνε τελωνείο. Θέλω να σας πω ότι έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα, δυστυχώς η συγκεκριμένη πρέσα δεν έχει έκπτωση. Γιατί πριν κάποιους μήνες που μου είχαν στείλει ένα προϊόν για να το δείξω σε ένα μου βίντεο, μου είχαν δώσει και έναν κωδικό έκπτωσης. Θα σας τον βάλω από κάτω στην περιγραφή, όσο θέλετε να τον εκμεταλλευτείτε. Όμως δεν ισχύει για αυτή την πρέσα δυστυχώς, αλλά θα σας βάλω ένα link όπου όλα αυτά τα προϊόντα είναι χιλιάδες τα προϊόντα που υπάρχουν στο συγκεκριμένο link. Μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε και να τα πάρετε με 22% έκπτωση. Δεν μου είχαν δώσει κάποιο όριο, οπότε νομίζω ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο κωδικό συνέχεια. Και πέρα από αυτό το κωδικό, να ξεκαθαρίσω πριν συνεχίσω ότι δεν είναι affiliate, δεν κερδίζω τίποτα, αλλά από τη στιγμή που τον έχω, θα ήθελα πολύ να τον μοιραστώ μαζί σας για να κερδίσετε κι εσείς κάποια χρήματα, εάν θέλετε να είτε. Και επίσης, πέρα από το link με τα προϊόντα που είναι σε έκπτωση και το κωδικό μου, θα σας προτείνω από κάτω και διάφορα προϊόντα τα οποία εγώ αγαπώ πάρα πολύ και μπορείτε κι εσείς να τα πάρετε με το 22% έκπτωση. Δηλαδή, θα βρω προϊόντα, πέρα από την πρέσα εννοείται, θα βρω προϊόντα που έχουν το 22% έκπτωσης και υπάρχουν μέσα σε αυτό τη λίστα τέλος πάντων και μπορείτε να τα δείτε. Είναι προϊόντα τα οποία εγώ σας προτείνω, θα είναι προϊόντα περιποίησης και προσώπου και σώματος, μπορείτε να δείτε τα πάντα. Μπείτε να ρίξετε μια ματιά, οπωσδήποτε αξίζει. Φτάνει, σταματάω, πάμε να ξεκινήσουμε με το χτένισμα. Όπως βλέπετε, εγώ έχω κάνει μερικές μπουκλίτσες για να κερδίσουμε χρόνο. Κάθε φορά που έχω τα μαλλιά μου έτσι, πάντα θα υπάρξει κάποια κοπέλα που θα με ρωτήσει και θα μου πει: Μαρινέλη, οπωσδήποτε δείξε μας πώς κάνεις αυτές τις μπουκλίες. Πάει πολύ καιρό που μου το ζητάτε. Αλλά τώρα και με την καινούργια πρέσα ήταν ένας λόγος παραπάνω να κάνω αυτό το βίντεο. Θέλω να γνωρίσετε κι εσείς αυτή την πρέσα, γιατί και εγώ δεν έχω πάρα πολύ καιρό που την έχω γνωρίσει και έχω ενθουσιαστεί με αυτά που κάνει. Λοιπόν, για να πετύχετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, πρέπει να πάρετε σίγουρα χοντρή τούφα, όχι λεπτή. Το συγκεκριμένο εργαλείο σου λέει ότι με μία φορά μόνο φτάνει, δεν χρειάζεται να το περάσεις και όντως, δηλαδή μπούκλα μπορείς να κάνεις μόνο με ένα πέρασμα, αλλά επειδή εμένα, αν βλέπετε, η ρίζα μου πάντα τσακίζει. Παρόλο που το πιστολάκι, ο αέρας πέφτει προς τα κάτω, τσακίζει η ρίζα, οπότε θα το περάσω δύο φορές, θα περάσω μία φορά πάρα πολύ κοντά στη ρίζα και μέχρι τη μέση και μετά, όπα, ξαναπάω πάλι πολύ κοντά στη ρίζα, κατεβάζω σιγά σιγά και με το που φτάσω λίγο πιο κάτω από τη μέση, βλέπετε, παίρνω την πρέσα, τη γυρίζω μία φορά και κατεβάζω αργά και σταθερά μέχρι να ελευθερωθεί η τούφα μέσα από την πρέσα και είναι έτοιμη η μπούκλα. Αυτό είναι πανεύκολο. Εσείς τώρα, εάν θέλετε, οι μπούκλες σας να ξεκινάνε από πιο ψηλά, γιατί εμένα μου αρέσει να ξεκινάει η ρίζα ίσια και μετά να αρχίζει το σπάσιμο, μπορείτε να ξεκινήσετε
να γυρίσετε μάλλον την πρέσα με το που κουμπίσετε την πρέσα πάνω στη ρίζα, αλλά εγώ το προτιμώ έτσι να σας πω την αλήθεια, οπότε ελάτε να σας δείξω άλλη μία. Πάω κοντά, περνάω μία φορά μέχρι τη μέση και μετά ξαναγυρνάω. Εσείς μπορείτε από εδώ να ξεκινήσετε να γυρίζετε την πρέσα αν τη θέλετε την μπούκλα από ψηλά, αλλά εγώ που τη θέλω από πιο χαμηλά ξεκινάω σχεδόν από τη μέση της τούφας. Γύρισα μία φορά την πρέσα και σιγά σιγά κατεβάζω προς τα κάτω και τσουκ, είναι τέλειο. Να αποστερίζεσαι μόνο στο σπίτι και φαίνεται λες και έχεις βγει από το κομμωτήριο. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να προσέξετε όταν κάνετε τις μπούκλες, η εξωτερική πλευρά της πρέσας που μπορεί να έχετε εσείς να μην καίει. Εμένα σε αυτό εδώ το σημείο που ακουμπάω το χέρι μου, βλέπετε η πρέσα έχει φτάσει στους 185 βαθμούς και μπορώ εδώ ψηλά και εδώ κάτω καίει λίγο περισσότερο. Εδώ πέρα δεν μπορώ να κρατήσω τα δάχτυλά μου πολλή ώρα. Αλλά εδώ που εδώ πέρα ακουμπάς, τίποτα. Είναι απλά ζεστή. Δεν νιώθω κάψιμο, οπότε μπορώ για πολλή ώρα να αφήσω τα χέρια μου, βλέπετε, πάνω. Ενώ εδώ, τόσο. Δεν πάει παραπάνω. Λοιπόν, έλατε να σας δείξω ακόμα άλλη μία. Για όσες δεν το έχετε καταλάβει, είναι πάρα πολύ απλό. Ειλικρινά μπορείτε να το κάνετε με οποιαδήποτε πρέσα στο σπίτι. Δεν είναι μόνο συγκεκριμένη πρέσα που το κάνει αυτό. Εγώ το κάνω με όλες μου τις πρέσες. Λοιπόν, πάω στη ρίζα, εγώ επειδή τσακίζει, περνάω μία φορά μέχρι τη μέση. Και μετά επιστρέφω ξανά στη ρίζα, κατεβάζω και με το που φτάσω στη μέση πιάνω το χέρι μου, γυρνάω την πρέσα μία φορά και κατεβάζω. Κατεβάζω και τσουκ, έτοιμη. Επίσης την πρέσα την κρατάτε πάνω στην τούφα ανάλογα και με το όπου θέλετε να πηγαίνει η τούφα. Εγώ ας πούμε θέλω να ξεκινάει η μπούκλα προς τα μέσα να πηγαίνει, δηλαδή να μου γυρνάει την πλάτη, να σας το πω έτσι. Δεν θέλω την μπούκλα να πηγαίνει έτσι. Δεν θέλω. Θέλω δηλαδή στο πρόσωπό μου η μπούκλα να γυρνάει προς τα πίσω. Αυτό μπορείτε να το κάνετε όμως, άμα θέλετε να γυρνάει προς τα μπροστά. Με το ότι αντί να κάνεις την μπούκλα προς τα έτσι, γυρίζεις το εργαλείο από την εσωτερική πλευρά. Εγώ την γυρνάω την μπούκλα προς τα πίσω. Αν θέλετε να πετύχετε αυτό που σας είπα, προς τα μέσα θα το κάνετε εσείς. Αυτό είναι το χτένισμα. Με έχετε δει πάρα πολλές φορές. Από τη δεξιά πλευρά τα μαλλιά είναι πάντα πίσω από το αυτί. Ή τα ρίχνω μπροστά ή τα ρίχνω πίσω και η αριστερή πλευρά μου μου αρέσει να πέφτει μπροστά και η φράτζα να είναι ελεύθερη, εντάξει κάποιες φορές μπορεί να με δείτε και έτσι, μου αρέσει να την βάζω και από πίσω από το αυτή, αλλά περισσότερες φορές είμαι έτσι, όπως με βλέπετε τώρα, μου αρέσει πολύ αυτό το χτένισμα, μπορώ και το κάνω μόνο μου στο σπίτι χωρίς να χρειάζεται να τρέχω στο κομμωτήριο συνέχεια για να χτενιστώ, οπότε όταν έχω να πάω κάπου προτιμώ να έχω αυτό το χτένισμα γιατί φαίνεται πάντα περιποιημένο το μαλλί μου και πολύ λαμπερό. Στο τέλος, αφού θα χτενίσω τα μαλλιά μου με την πρέσα, η οποία πρέσα, πρέπει να σας είπα, το μετά από 30 λεπτά, αν δεν την χρησιμοποιείς και είναι ακίνητη, κλείνει μόνη της. Βάζω και αυτό το λαδάκι, θα σας γράψω από κάτω ποιο είναι. Πάντα το λαδάκι, να ξέρετε, πρέπει να το τρίβετε για να ζεσταθεί στα χέρια σας, γιατί έτσι λειτουργεί καλύτερα. Και για να έχω μια παραπάνω λάμψη στα μαλλιά μου, χρησιμοποιώ αυτό το λάδι, το οποίο είναι πολύ ωραία λάμψη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το βάζω έτσι στις άκρες. Τσαλακώνω και τις μπούκλες. Μου αρέσει να τις τσαλακώνω. Μου αρέσει να τις τσαλακώνω γιατί είναι το χτένισμα πιο ατιμέλητο. Αυτό μου αρέσει όταν κάνω τα μαλλιά μου έτσι. Δίνει και όγκο. Γιατί πέρα το ότι τα τσαλακώνω, τα στρίβω και λίγο. Χωρίς να τα κάνω κόμπο εννοείται. Απλά κάνω αυτή την κίνηση. Και παίρνει το μαλλί μου και όγκο. Αλλά και φαίνεται πιο ατιμέλητο που εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Δεν μου αρέσει το πολύ στημένο. Το γλυμμένο, το μαλλί, μου αρέσει το πιο ατιμέλητο. Λοιπόν, αυτά από εμένα, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, ούτε πάνω στο θέμα της πρέσας, αλλά ούτε πάνω στο χτένισμα. Θεωρώ ότι το καταλάβατε, καταλάβατε ποια είναι η διαδικασία για να μπορείτε να κάνετε μόνα σας στο σπίτι αυτές τις ωραίες ανάλαφρες μπούκλες. Και όπως είπαμε, αν τις θέλετε πιο ψηλά, δηλαδή εσείς θέλετε και εδώ πάνω όγκο, να ξεκινάτε από την ρίζα να γυρίζετε την πρέσα και να κατεβαίνετε προς τα κάτω, έτσι ώστε να αποκτήσετε και εδώ ένα παραπάνω όγκο. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι παραπάνω, εννοείται να το κάνετε. Αν σας είναι εύκολο να το κάνετε στο Instagram όμως, γιατί εκεί δεν χάνω. Και εκεί μπορεί να χάνω κάποια μηνύματα, γιατί πολλά κορίτσια μου έχετε στείλει mail και μου λέτε Μαρινέλη, σου έχω στείλει ένα μήνυμα και δεν μου έχεις απαντήσει ποτέ. Κάποια μηνύματα χάνονται, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά, αλλά και εδώ στο YouTube μπορώ να χάσω πολλά και να μην τα διαβάσω ποτέ. Αλλά όποια τα διαβάζω εννοείται πατάω καρδούλα. Και αυτά. Στο Instagram ακολουθήστε μας, έχετε Instagram για περισσότερα και για να σας λύσω τις απορίες πάνω στο θέμα της πρέσας ή σε οτιδήποτε. Κάπου εδώ θα σας αφήσω να προσέχετε και εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, σας φιλώ γλυκά, γεια σας!